Αρκετά μειωμένη είναι η κίνηση του επιβατικού κοινού λίγες μέρες πριν την Κυριακή των εκλογών, όπως πληροφορηθήκαμε από το ΚΤΕΛ Ξάνθης, παρόλο που τις προηγούμενες ημέρες προγραμματίστηκαν έκτακτα δρομολόγια. Από χθες άρχισε η κίνηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με έκτακτα δρομολόγια. Θεωρώ ότι δεν ήταν πολύ η κίνηση για τις εκλογές. Δεν ξέρω ο κόσμος αν θα πάει να ψηφίσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση και για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη, αν υπάρχει επιβατικό κοινό για την μεταφορά. Είμαστε πανέτοιμοι για τις εκλογές και την Κυριακή θα είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή και πιστεύω όλα να κυλήσουν ομαλά. Αλλά ιδιαίτερα σας λέω ότι η κίνηση ήταν πολύ πεσμένη από άλλες εκλογές. Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι η κίνηση είναι μειωμένη λόγω της αποχής του κόσμου από τις εκλογές, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικονομικό λόγο, αφού το ΚΤΕΛ με απόφαση της Ομοσπονδίας πραγματοποιεί μείωση στα εισιτήρια της τάξης του 25%. Οικονομικός δεν θα έλεγα ότι είναι ο λόγος, γιατί έχει και μια μείωση, όπως γνωρίζετε, 25% για τους εκλογείς. Και με τις προσφορές που έχουμε και εμείς σαν ΚΤΕΛ, θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι είναι το οικονομικό το. Αυτό που θέλω να πω ότι, ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν υπολογίζει πλέον, ας πούμε, το κόστος, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ότι ο κόσμος αδιαφορεί για τις εκλογές. Αυτό νομίζω ότι είναι. Η μείωση το 25% είναι επιπλέον μείωση ακόμη και των προσφορών που μπορεί να έχετε στο πήγαινε έλα σε κάθε διαδρομή. Όχι, το 25% είναι στην τιμή που ισχύει. Έτσι. Ας πούμε, Θεσσαλονίκη είναι 30 ευρώ με την επιστροφή, θα υπάρχει και η ανάλογη μείωση. Το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα. Ναι, και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και αυτό αφορά πιο επιβατικό κοινό. Εμείς δεν έχουμε, δηλαδή δεν έρχονται με εμάς να μας δείξουν ότι πάνε να ψηφίσουν. Απλώς στις μέρες αυτές που μετακινούνται, εμείς τους κάνουμε σύμφωνα με την απόφαση της Ομοσπονδίας μας και με το Υπουργείο κάτω που βγήκε η απόφαση, να την εφαρμόσουμε 25% σε όλες τις διαδρομές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το ΚΤΕΛ Ξάνθης είναι σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε έκτακτο δρομολόγιο χρειαστεί, κάτι που άλλωστε κάνει όλες τις περιόδους του χρόνου.